Με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Μπορώ να σχολιάσω λίγο αυτά που άκουγα? Φυσικά και μπορείτε. Ότι θα εδώ υπάρχει πρώτο, ελευθερία του λόγου. Το πρώτο μας ερώτημα θα ήταν. Μπορείτε να δείτε λίγο εδώ πέρα τι λέει η Αυγή προχθές. Διαβάζουμε όσο μπορούμε λόγω ηλικίας 500.000 απολύσεις. 500.000 απολύσεις. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα ο κορονοϊός κάνει. Δεν μπορεί. Κακό στην εργασία και το γράφει η Αυγή. Ναι. Συγγνώμη. Η Αυγή. Προσέξτε. Η Αυγή προχθές παρουσιάζει. Ναι, ότι για την σε Ισπανία, μία εβδομάδα για την... στην Ισπανία απολύθηκαν 500.000 άνθρωποι. Και έχει δήλωση του Υπουργού Εργασίας της Ισπανίας που είναι από το κόμμα των Ποδέμος, πείτε του κυρίου Κούλογλου, που όταν τον ρώτησαν είπε κάνουμε το παν για να πάρουν τουλάχιστον το επίδομα ανεργίας. Γιατί το λέω? Διότι οι άνθρωποι τελικώς σαν τον Κούλογλου το βασικό τους πρόβλημα είναι ότι μισούν την Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Τώρα κύριε Γεωργιάδη, γιατί αν δεν, δεν, είναι αν εδώ δεν να απαντήσει... μισούσαν την Ελλάδα θα τον βγάλετε. Αν θέλω πάρα πολύ να βρεθώ με τον Κούλογλου, άλλωστε του χρωστάω να τον ρωτήσω. Από την εποχή που έλεγε ότι λόγω Νοβάρτης εγώ δεν μπορώ να πάω στις ΗΠΑ γιατί θα με συλλάβει το FBI, αν θα μου ζητήσει καμία συγγνώμη. Επανέρχομαι όμως. Γιατί μισεί την Ελλάδα ο Κούλογλου και ο κάθε Κούλογλου σαν κι αυτόν? Αυτή τη στιγμή, κυρία Αντωνοπούλου και κύριε Φιλιππίδη, το σύνολο του ευρωπαϊκού τύπου, το σύνολο, όποια εφημερίδα θέλετε, από τη Le Figaro προχθές που είχε αφιέρωμα σε μέτρα που έχω πάρει εγώ, το Reuters, την Frankfurter Allgemeine Zeitung, το BBC, τι αναφέρουν? Αναφέρουν ότι η Ελλάδα είναι το καλό παράδειγμα διαχείρισης αυτής της κρίσης. Αυτός και ποιες είναι οι χώρες που φέρουν ως κακό παράδειγμα? Μία από αυτές δυστυχώς, εγώ τη συμπαθώ πολύ από τη χώρα, είναι η Ισπανία. Ενώ δηλαδή έχει καταφέρει η Ελλάδα, που είχε το πρώτο της κρούσμα νωρίτερα από την Ισπανία, να έχει σήμερα την εικόνα που όλοι γνωρίζουμε, μια εικόνα χώρας με ασφάλεια υγειονομική εν μέσω μιας πρωτοφανούς κρίσεως, και ενώ η Ισπανία δυστυχώς, το λέω με συμπόνια για αυτή τη χώρα, παραλαμβάνω την αγαπώ, έχει την εικόνα που βλέπουμε με τους εκατοντάδες νεκρούς κάθε μέρα και τα χιλιάδες νέα κρούσματα κάθε μέρα. Κύριε Γεωργιάδη, αντιπολίτευση που σας γίνεται είναι για τις εργασιακές σχέσεις. Μη με διακόψετε. Λοιπόν, μπείτε στο site του κυρίου Κούλογλου να δείτε ολόκληρο άρθρο που περιγράφει το πώς η Ισπανία είναι το καλό παράδειγμα για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσεως και πώς η Ελλάδα είναι το κακό παράδειγμα. Μιλάμε γιατί αυτό όλο, γιατί η Ισπανία έχει αριστερή διακυβέρνηση, Σοσιαλιστές και Ποδέμος, ενώ η Ελλάδα έχει υποτίθεται. Υπουργέ, επαναλαμβάνω, η αντιπολίτευση γίνεται, που σας γίνεται είναι για το μέλλον των εργασιακών σχέσεων. Πρώτα απ' όλα, μιλάω για τον Κούλογλου τόση ώρα. Δεν μιλάω γενικά για την αντιπολίτευση. Δεν χρεώνω τον Κούλογλου σε όλη την αντιπολίτευση. Και αν θέλει, ας βγει να μου απαντήσει επιτέλους, γιατί στην Ισπανία που δίνουν το 80% απολύονται τη εβδομάδα μισό εκατομμύριο. Κύριε Υπουργέ, ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, άρα. Επίσης, εδώ έγινε ένα πολύ μεγάλο λογικό άλμα. Είναι άλλο να κάνει μία γελιογραφία ο κύριος Δερμετζόγλου, κύριε Φιλιππίδη. Ναι. Απολύτως ελευθερία του λόγου και των γελιογράφων και αδεία γελιογραφική και ούτε κανένας μας θα το αμφισβητούσε ποτέ. Και άλλο τη συγκεκριμένη γελιογραφία να την αναρτάσει στον λογαριασμό του ένας πολιτικός. Γι' αυτό το φωνάξαμε. Όταν το κάνει ο γελιογράφος, είναι γελιογραφία. Όταν την αναρτά ο πολιτικός όμως, δεν είναι πια γελιογραφία, είναι η δήλωση του πολιτικού. Άρα μην μας το παίζει Κινέζος ο κύριος Κούλογλου. Λοιπόν, κύριος Κούλογλου ανοίξει σε μια κατηγορία αριστερών καλοζωισμένων που ταξιδεύει στα αεροπλάνα όταν πετούσανε πρώτη θέση, που απολαμβάνει το μεγάλο μισθό του Ευρωβουλευτού, περνάει ζωή και κότα και κάνει τώρα δήθεν δάκρυα για τους εργαζομένους. Λοιπόν, έως εδώ με την υποκρισία τους. Εντάξει. Υπουργέ, λοιπόν, ξέρετε από τηλεόραση. Η Ελλάδα τα πάει καλά. Ναι. Εύχομαι να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Είμαστε περήφανοι για την Ελλάδα μας. Ναι. Είμαστε περήφανοι για την Ελλάδα μας, το ξαναλέω. Να πάρουμε είμαστε περήφανοι, Υπουργέ, για την Ελλάδα μας και δεν θα δώσουμε λογαριασμό σε κανένα Κούλογλου. Υπουργέ, παίρνουμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα θέματα των αρμοδιοτήτων σας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ σταθερά στην κοινωνία ώρα Μέγκα, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε στη γραμμή του Skype, τέλος πάντων μέσω Skype, τον Υπουργό Ανάπτυξης μαζί μας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, στα θέματα τα δικά, στα θέματα της αγοράς, μάθαμε ότι χτες μπήκε το πρώτο
πρόστιμο για εσχροκέρδια. Μιλήστε μας λίγο για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αγορά και αν είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που χειρίζονται και οι υπηρεσίες και τον τρόπο που λειτουργεί. Λοιπόν, από την ώρα που καταρχάς επαναλαμβάνω, ο κύριος Κουλούλου θέλει να παρέμβει με πολύ μεγάλη χαρά. Εμείς εδώ είμαστε πάντα ανοιχτοί, και να μας απαντήσει. Ανοιχτό. Δεν τον πολύ πιστεύω θα το κάνει άλλο, γιατί με βλέπει και στριδί, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Το λέω απλώς και μόνο για να μην νομίζει ο κόσμος ότι αυτοί οι αριστεροί που βγαίνουν με ύφος είναι και τίποτα γενναίοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ερώτηση. Από την ώρα που ψηφίσαμε τη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, μάλλον που εκδώσαμε, για να μιλάμε σωστά, όπου είχε τη διάταξη περί της πάταξης της εσχροκέρδειας και το θεσπισμένο ανώτατο ποσοστό κέρδους, αυτό συνέβη την περασμένη Κυριακή, έχουν γίνει ήδη αυτές τις μέρες περισσότεροι από 400 έλεγχοι. Πρέπει να πω ότι η γενικότερη εικόνα δεν επιβεβαιώνει την γενική αίσθηση περί εσχροκέρδειας. Οι καταναλωτές φυσικά διαμαρτύρονται γιατί βλέπουν αύξηση των τιμών. Οι τιμές όμως και η αύξησή τους είναι δικαιολογημένες στις περισσότερες των περιπτώσεων από την διεθνή αύξηση των τιμών που συμπαρασύρει και τις τιμές στην Ελλάδα. Γι' αυτό και άλλωστε οι τιμές των αντισηπτικών και των υπολείπων υλικών στην Ελλάδα δεν διαφέρουν από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε μάλλον καλύτερα από τις περισσότερες. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται αυτή η γενική εικόνα. Παρά τα αυτά, εμείς όπου εντοπίζουμε προβλήματα θα βάζουμε πρόστιμα. Χθες βάλαμε το πρώτο πρόστιμο, 50.000 ευρώ, σε μια εταιρεία που θεώρησε καλό να ανεβάσει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό κέρδους της μέσα στην κρίση. Αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο. Και είναι απαράδεκτο ότι τώρα πρέπει όλοι να έχουμε μία ενσυναίσθηση ότι εντάξει, πρέπει μια εταιρεία να έχει κέρδος. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι οι εταιρείες πρέπει να δουλεύουν με ζημία, αλλά θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι η ώρα για εύκολο κέρδος. Σήμερα αναμένονται τα πρόστιμα στους τρεις πρατηριούχους καυσίμων στην Κάρπαθο. Πράγματι, πρέπει να πω ότι από την ώρα που ανακοίνωσα ότι τους πιάσαμε, άρχισαν να πέφτουν οι τιμές σε όλα τα δωδεκάνησα. Γιατί υπήρχε γενικότερη αύξηση τιμής στα δωδεκάνησα. Από την ώρα που έγινε γνωστή η σχετική παρέμβασή μας, υπήρξε μείωση των τιμών και στα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι συγκεκριμένοι πρατηριούχοι όχι μόνο θα δεχθούν πρόστιμο, αλλά έχουν παραπευθεί ήδη από μένα και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπου εκεί θα πάνε για τα περαιτέρω, διότι όχι μόνο είχαν βάλει πολύ υψηλότερες τιμές, αλλά το κυριότερο φαίνεται ότι είχαν συνοηθεί μεταξύ τους για να έχουν τον έλεγχο της αγοράς καυσίμων του νησιού. Αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι προς όλους όσους με ακούνε. Να. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο που δεν θα λάβουμε για να πατάξουμε την εσχροκέρδεια. Κανένα απολύτως. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα αυτή τη στιγμή. Η χώρα είναι στην κατάσταση που είναι, δεν συγχωρείται αδράνεια από την πολιτεία και δεν συγχωρείται εσχροκέρδεια από τον επιχειρηματία. Όποιο μέτρο χρειαστεί να λάβουμε, να το λάβουμε. Και το λέω για να το καταλάβουν όλοι. Δεν είναι η ώρα για αρπαχτές. Όποιος δεν το καταλάβει, το πληρώσει ακριβά. Πλησιάζει και το Πάσχα, Υπουργέ. Και η αλήθεια είναι φέτος θα είναι ένα ιδιαίτερο Πάσχα από πλευράς συνθήκων. Και ένα καλό ερώτημα είναι τι θα γίνει, δεδομένου ότι πολλά τα σύνορα κλείνουν, εισαγωγές, εμείς εισάγουμε μεγάλο μέρος των προϊόντων που καταναλώνονται, κρέατα κατά κύριο λόγο. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι πώς θα ελεγχθούν οι τιμές, οι οποίες αναμένεται να πάρουν την ανηφόρα. Προς το παρόν οι εισαγωγές τροφίμων δεν έχουν σταματήσει. Και η αγορά τροφοδοτείται κανονικότατα, κύριε Φιλιππίδη. Γι' αυτό και μεγάλη αύξηση τιμών στα τρόφιμα δεν υπάρχει. Εμείς στιγματοληψίες κάνουμε σχεδόν καθημερινά. Επίσης να πω για τους καταναλωτές ότι έχουμε φτιάξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα το e-καταναλωτής. Ναι. Μπορεί να το κατεβάσει σε app στο κινητό σου. Mm-hmm. Σου δείχνει αμέσως για το προϊόν που θέλεις. Φτιάχνει, δεν ξέρω αν το έχετε, δουλέψει καθόλου. Θα ήταν ωραίο να το παρουσιάσουμε μια μέρα στην εκπομπή. Θα το παρουσιάσουμε. Φτιάχνεις το καλάθι των προϊόντων που θέλεις να αγοράσεις. Πατάς το κουμπάκι στο κινητό σου και σου βγάζει αναλόγως στις θέσεις που βρίσκεσαι. Το καλάθι αυτό σε ποιο από τα κοντινότερα σούπερ μάρκετ θα το πάρει με τη χαμηλότερη τιμή. Μάλιστα. Δηλαδή, λες, θα να πάρω 30 προϊόντα. Τα βάζεις μέσα και σου βγάζει. Και σου βγάζει κατευθείαν. Επειδή ξέρετε πολύ καλά από τηλεοπτικό χρόνο και έχουμε περίπου ένα λεπτό. Είναι ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο για να κερδίζει ακόμα λεπτά. Την εικόνα στα σούπερ μάρκετ. Δώστε μας και με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε. Η εικόνα σούπερ μάρκετ είναι καλή. Γι' αυτό και μειώσαμε και λίγο το ωράριο και σταματήσαμε τη λειτουργία τη Κυριακή. Για να δώσουμε ανάσα στους εργαζομένους, οι οποίοι έχουν κουραστεί πάρα πολύ και σέβομαι πάρα πολύ τον κόπο τους, το μόχθο τους και ποτέ δεν θέλαμε, ούτε ήθελα, να τους βάλουν να δουλεύουν σε υπερβολικές ώρες εν μέσω αυτής της κρίσης. Θέλαμε μόνο να υπάρχει στην αγορά τάξη και ηρεμία. Πρέπει να σας πω, έκανα και χθες εγώ, πήγα σε 3-4 σούπερ μάρκετ, όχι με κάμερες, μόνος μου για να δω τι γίνεται, και ήταν πραγματικά κατάσταση πάρα πολύ καλή και μου έκανε πολύ καλή εντύπωση και θα ευχαριστώ τον κόσμο γι' αυτό.
ότι έβλεπα σε όλα όσα πήγαινα, ακόμα που ήταν έξω, περίμενε στην ουρά, σε απόσταση 2 μέτρων ένας από τον άλλον, σε απόλυτη τάξη, χωρίς καυγάδες, χωρίς τίποτα. Το έχουμε δει και εμείς, Υπουργέ. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Δείχνει ότι ο ελληνικός λαός αυτή την κρίση, σε αντίθεση με κάποιες παραφωνίες τύπου Κούλογλου και, από, και Καψιόχα και άλλων γελίων, έχει πραγματικά δείξει χαρακτήρα και προχωράει όπως πρέπει. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Ευχόμαστε υγεία σε εσάς.